Καλησπέρα και καλό απόγευμα. Καλό μαγειρικό απόγευμα εδώ στην τηλεόραση Κίδων. Λοιπόν, μαγειρικό απόγευμα όμως διαφορετικό σήμερα, γιατί μαζί μας είναι ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος είναι σπουδαστής σε τμήμα μαγειρικής σχολής σε ΙΕΚ εδώ στην πόλη των Χανίων. Και ήρθε εδώ να μας κάνει, να μας μαγειρέψει, να μας κάνει τη δική του συνταγή, να μας κάνει μια εκδοχή από το σιλιάνικο πέστο, το οποίο αυτό θα βάλει και φρέσκια ντομάτα από ό,τι βλέπω εδώ, λιαστή ντομάτα. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί, έτοιμος, ορεξάτος, να μαγειρέψει. Και από ό,τι έχω δει εδώ και κάποιες μέρες που έρχεται και παρακολουθεί εδώ την εκπομπή, έχει πολύ όρεξη λοιπόν για μαγειρική και για να μάθει. Λοιπόν, Νίκο, τι θα μας κάνει σήμερα? Θα φτιάξω ένα από την αρχή. Πέστο, αλλά στη Σιελιάνα, αλλά θα είναι λίγο. Εγώ προσθέτω και λιαστή ντομάτα. Τα βασικά υλικά είναι ντομάτα, βασιλικός που έχω πάρει από το σπίτι μου, βέβαια μπορείτε να βρείτε και στο εμπόριο, πλατύφυλλο βασιλικό. Ο ιδανικότερος είναι ο πλατύφυλλος. Ναι, ναι. Κρατάει το γιατί άρωμα. Όμως, πολύ, πες μας γιατί. Κρατάνε τα αρώματα πιο πολύ. Μπράβο. Ναι, παρμεζάνα. Πιο λεπτεπίλεπτος. Κουκουνάρι. Τώρα, αν θέλετε, εσείς προσθέτετε κουκουνάρι, βάζετε καρύδι, βάζετε φιλέτο αμύγδαλο. Ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό. Θα... Ναι, πες μας, πες μας. Εγώ θα προτιμήσω να, με αυτά τα απλά υλικά. Α, και σκορδάκι, βέβαια, που το ξεχάσαμε. Ωραία, τα βασικά υλικά για ένα πέστο. Υπάρχει το πέστο Τζενοβέζε. Το Τζενοβέζε, που είναι είναι το κατεξοχήν γνωστό. Η πρότυπη συνταγή των πέστο. Ναι. Και είναι μόνο με βασιλικό, κουκουνάρι, ελαιόλαδο και παρμεζάνα, ναι, και σκόρδο. Ωραία. Αλλά εσύ θα μας κάνεις τώρα το σιλιάνικο, το οποίο δεν έχει πειράξει κιόλας. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να πάμε να δούμε την κάρτα υλικών? Πάμε. Ωραία, πάμε να δούμε κάρτα υλικών για να γυρίσουμε να μας μαγειρέψει ο Νίκος. Παραλλαγή πέστο Σικελίας 5 γραμμάρια, φύλλα βασιλικού 110 γραμμάρια, ελαιολάδο 75 γραμμάρια, κουκουνάρι ή καριδόψυχα, 2 σκελίδες σκόρδο, 50 γραμμάρια πεκορίνο, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, 250 γραμμάρια βρασμένα λιγκουίνι. Ωραία, λοιπόν. Είδαμε τα υλικά για το πέστο, για το σιλιάνικο πέστο που θα μας φτιάξει ο Νίκος, και έχουμε και λιγκουίνι. Θα χρησιμοποιήσεις λιγκουίνι, έτσι. Ναι, ναι. Okay. Μπορούμε να κάνουμε και με ταλιατέλες, με ένα κυρίως πλατιά ζυμαρικά. Ναι, έτσι, και επίσης το πέστο δεν μας περιορίζει κανείς. Μπορούμε να το κάνουμε και με κοτόπουλο και με θαλασσινά και με οτιδήποτε. Υπάρχουν, δεν μας περιορίζει μπράβο, τα θαλασσινά. Πες μας διαφορετικών ειδών πέστο, όπως μπορούμε να κάνουμε πέστο ρόκας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξηρούς καρπούς όπως φιστίκι Αιγίνης, έτσι, ναι, φουντούκια. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε άλλα μυρωδικά όπως κάπαρι, όπως να προσθέσουμε ρίγανη, να προσθέσουμε το οτιδήποτε. Φρέσκα ρίγανη. Πάντα, φρέσκα, ναι, πάντα φρέσκο. Πάντα φρέσκα, αρωματικά. Έτσι. Βέβαια. Και μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο ελληνικό, να βάλουμε και φέτα. Γιατί όχι να μην βάλουμε και φέτα. Μια σκληρή φέτα. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Μπράβο. Για πες μας τώρα, πριν ξεκινήσεις, είσαι στο ποιο εξάμεινο? Είμαι στο δεύτερο εξάμεινο, στο ΙΕΚ Μαγειρικής, που είναι. Δημόσιο. Δημόσιο ΙΕΚ, mm-hmm. Είναι στο ακροτήρι. Εντάξει, είναι. Είσαι ευχαριστημένος? Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι όλα μια χαρά. Μαθαίνουμε μια χαρά. Μια χαρά πάμε. Και ελπίζω να συνεχίσω να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει νέοι στο επάγγελμα της μαγειρικής. Το οποίο, ναι, μεν είναι δημιουργικό, είναι φάνταστο. Υπάρχουν πλέον πολύ καλοί δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι μπορούν να προσεγγίσουν τη μαγειρική τελείως διαφορετικά από ότι τότε που ξεκίνησα εγώ προ 20 ετίας. Βέβαια, να πούμε ότι είναι και μια πολύ δύσκολη δουλειά. Εσύ μπήκες ήδη το καλοκαίρι, ξεκίνησες. Ξεκίνησα το καλοκαίρι, δούλεψα. Πήρες το βάφτισμα του πυρός, ναι, που λέμε. Το πήρα. Και? Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι άμα αγαπάς κάτι και άμα το θες, όσο ζώρικο και να είναι, θα τα καταφέρεις, πιστεύω. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι όσο είναι ο Νίκος εδώ, πέρα ότι είναι τρομερό, καταπληκτικό παιδί, δεν κάθεται καθόλου, θέλει να βοηθήσει, να κάνει εδώ τη λάνζα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει όρεξη και πάνω απ' όλα καλό χαρακτήρα. Αυτό που χρειάζεται ένας νέος για να μπει στη μαγειρική είναι ο χαρακτήρας και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, είτε καλός, είτε πολύ καλός, είτε λίγο χειρότερος μάγειρας θα γίνει. Αλλά βασικό είναι να είναι καλός χαρακτήρας. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην κουράζουμε τον κόσμο, πάμε να μαγειρέψεις, να ξεκινήσεις. Ωραία, λοιπόν. Και ξεκίνα σαν να μαγειρεύεις το χώρο σου. Θα ξεκινήσω με την ντομάτα, που εγώ προτιμάω να είναι ξεσποριασμένη, αλλά εγώ συνήθως τη βράζω, την προβράζω στην ουσία. Ναι, για πες να μπορώ... μας τι κάνεις, την κάνουμε κανονικά, πώς ξεφλουδίζουμε. Δείξε μας μια ντομάτα, δεν πειράζει, έχεις κόψει εδώ, ναι. Σταύρωσε, τη δείξε. Τη σταυρώνω λίγο έτσι, λίγο τώρα μου πήρε παραπάνω. Ωραία. Τη βάζω στην κατσαρόλα και την αφήνω για 2-3 λεπτά μόλις έχει βάζουμε βράσει το νερό. Κατσαρόλα, λοιπόν, να πούμε τον κόσμο. Κανονικά να ξέρει, βάζουμε, σταυρώνουμε την ντομάτα και βάζουμε στη κατσαρόλα νερό. Ναι. Όταν το νερό έρθει σε σημείο βρασμού, μόνο τότε τη βάζουμε. Ναι, για ένα περίπου λεπτό τη βγάζουμε, τη βάζουμε σε
σε κρύο, την κρυώνουμε σε κτίριο από κάτω. Ή σε νερό με παγάκια να τη σοκάρει να πάθει το λεγόμενο θερμικό σοκ. Ναι. Okay. Και ξεβλουδίζει μετά πανεύκολα. Και δεν έχουμε και αυτή την υφή της που αφήνει φλούδα στο μείγμα μας. Λοιπόν, εγώ όταν πήγαινα σχολείο, ο καθηγητής μου τότε που μας έκανε διάφορες συνταγές με σαλάτες, τα καλά εστιατόρια τότε που λέγανε τα γαλλικά πριν μπει το γκουρμέ, κάνανε τις ντομάτες κατά αυτόν τον τρόπο και σερβίρανε τη σαλάτα με ξεφλουδισμένη ντομάτα. Γιατί ο λόγος, ο βασικός λόγος είναι ότι ο φλοιός της ντομάτας δεν χωνεύεται με τίποτα. Ναι, δεν μπορεί να τον χωνεύσει με τίποτα το στομάχι. Είναι δύσπεπτος, οπότε γίνεται αυτή η διαδικασία για να πάρουμε το καθαρό μέρος της ντομάτας. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνέχισε. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω, παίρνω το μίξερ μου, γιατί βασικά το πέστο γίνεται με γουδί. Mm-hmm. Και να σκεφτείς, Βασίλη, ότι οι Ιταλοί δίνουν σημασία στο σπάσιμο του καρπού. Με συγκεκριμένη φορά. Συγκεκριμένη φορά, ναι, για να δειχτούν τα αρώματα που έχουμε μέσα. Ρόκα, βασιλικό. Ανάλογα τι προσέξουμε. Ναι, ό,τι θέλουμε εμείς. Θα συνεχίσω. Να σε βοηθήσω λίγο να βάλω εγώ τον κοφτή που θα βάλεις μέσα εσύ για να μην έχεις μετά πρόβλημα. Ναι. Okay. Θα κόψω κι εγώ την ντομάτα όπως λες. Εμείς τώρα δεν την έχουμε ξεφλουδίσει. Όχι. Απλά θα την βάλουμε σπουριασμένη, έτσι, να βγάλουμε εδώ τα σπόρια, να έχουμε τη σάρκα, το καθαρό μέρος. Θα την κόψω κι εγώ όπως λες κι εσύ, κυβάκια, όχι ζαράκια. Ή αλλιώς. Μπρινουάζ. Μπρινουάζ είναι το μικρό ζαράκι, το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο είναι το κονκασέ που λέμε. Ναι. Και το αμέσως επόμενο πιο μικρό είναι το ασέ. Ωραίος. Τέλεια. Δεν θα ταλαιπωρήσω πολύ το μίξερ, θα τα ψιλοκόψω. Θα τα κάνεις σταδιακά, έτσι. Ναι. Δεν πειράζει, να αγωνίσεις. Ωραία. Μετά θα προχωρήσω στο σκόρδο. Θα το κόψω και αυτό λίγο. Έτσι, ίσα ίσα. Δεν τη βγάζεις τη φύτρα, ε? Όχι. Ωραία. Θα προσθέσουμε το βασιλικό, τον οποίο έχουμε μόνο τα φύλλα, τα κλαδάκια, τα έχουμε αφαιρέσει. Λοιπόν, αυτός ο βασιλικός είναι ο δικός μας, που έχει μαζέψει από το σπίτι σου. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο ιδανικότερος τρόπος για να κάνετε ένα πέστο, ιταλικό πέστο, είναι να βάλετε πλατύφυλλο βασιλικό. Ναι. Okay. Αναδεικνύει πιο πολύ τα αρώματα. Είναι ο δικός μας τώρα, αυτός ο βασιλικός είναι λίγο πιο δυνατός, πιο βαρύς. Ναι, ναι. Πάντως είναι πιο έρμος, πιο λεπτεπίλεπτος. Ωραία. Συνέχισε. Θα προσθέσουμε βασικά πρώτα το ελαιόλαδο. Γύρω στα 100 γραμμάρια, για να μπορούν να μπουν τα υπόλοιπα υλικά που είναι λίγο πιο σκληρά. Ωραία. Θα προσθέσουμε το κουκουνάρι και στο... Το κουκουνάρι μπορούμε επίσης να το καβουρδίσουμε. Να το υδρώσουμε δηλαδή. Σκέτο, χωρίς λάδι, τίποτα. Να το αφήσουμε να αναδείξει τα αρώματά του και να το προσθέσουμε να το κάνουμε πιο δυνατό. Ωραία. Συνεχίζουμε με το τυρί. Το οποίο είναι παρμεζάνα. Ωραία. Συνήθως μπαίνει και πεκορίνο, αλλά εντάξει, είπα να την κάνω λίγο πιο απλή εγώ. Και θα κόψουμε βέβαια και τη λιγαστή ντοματούλα, την οποία θα προσθέσουμε στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε βάλει και νεράκι εδώ να βράζει. Ωραία. Για να βράσουμε τα λιγκουίνι. Ωραία. Να σε βοηθήσω λίγο εγώ να καθαρίσω τον μπάγκο. Να πάρω και τις ντομάτες που έχουν πέσει. Αν το θέλετε να έχει πιο, να είναι πιο νερούλο, προσθέτετε ακόμα λίγο λάδι ή και λίγο νερό για να... Εγώ νομίζω να μην είναι πολύ λαδερό. Εγώ νομίζω θέλει λίγο λάδι εγώ. Ωραία. Αυτή είναι η γνώμη. Δοκίμασε κιόλα να δει αν θέλει αλάτι, αν θα βάζει λίγο πιπεράκι. Αλάτι, πιπέρι, ναι. Λοιπόν, εδώ σε έχω. Θα βάλουμε λίγο πιπεράκι για αλατάκι από το μπαχαράδικο Caravel, λοιπόν. Και λίγο αλατάκι. Λοιπόν.
πολύ ωραία. Έσπασε σαλάτι. Ναι. Θες να βάλεις θα βάλουμε και λίγο λαδάκι ακόμα να το κάνουμε λίγο. Επίσης, πιο... μπορούμε να βάλουμε και λίγο ξύδι, ε. Ναι, να το κάνουμε λίγο πιο όξινο, έτσι. Μπράβο. Ωραία. Παίρνουμε ένα κουτάλι. Αν θες ζώστο μια δυο στροφές πάλι ή αν θες κάνω με το κουτάλι, ναι. Εντάξει, ναι, δεν είναι απαραίτητο να το... Από σάλτσες τι έχετε μάθει στο σχολείο, για πες μου. Μαθαίνουμε βασικά τις βάσεις, μαθαίνουμε μπερνές, μαθαίνουμε πέπερ, μαθαίνουμε την demi-glace. Η demi-glace είναι η μάνα. Μπράβο, για ωραία. Τις υπόλοιπες. Μαθαίνει τις βάσεις της σάλτσας, όπως είναι ωραία. Η demi-glace, η οποία είναι παράγωγο, η πέπερ είναι παράγωγο της demi-glace. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη και βάζουμε τα μακαρόνια σε βρασμένο νερό. Λοιπόν, είναι τέλειο, ε. Αρωματικό και με τον δικό του βασιλικό. Ωραία. Μέχρι να βράσουν τα μακαρόνια, εγώ θα σας παρουσιάσω μία σαλάτα. Α, θες να πάμε σαλάτα, ε. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας και να γυρίσουμε. Ωραία. Σαλάτα φάρμα, δύο ντομάτες τριμμένες, 5 λιαστές ντομάτες, σαλάτα μαρούλι, 150 γραμμάρια μπέικον, 100 φέτα, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κισετάκι γιαούρτι, ένα αγγούρι, 70 γραμμάρια μανιτάρια, άνηθο και ελαιόλαδο. Ωραία, λοιπόν, είδαμε τα υλικά για τη σαλάτα που θα φτιάξει ο Νίκος, την οποία την έχεις ονομάσει φάρμα. Ναι, φάρμα. Λοιπόν, βράζουμε τα λιγκουίνι, ναι, ελέγχουμε τα λιγκουίνι, έχουμε κάνει, για να ξαναθυμηθούμε, ένα σιλιάνικο πέστο, το οποίο ο Νίκος έχει πειράξει, έχει βάλει και λιαστή ντομάτα μέσα, okay, και βασιλικό, τον οποίο τον έχει φέρει από τη γλάστρα του. Λοιπόν, είδαμε τα υλικά. Ξεκίνα και φτιάξει τη σαλάτα σου αργά, σταθερά, για να καταλάβει και ο κόσμος και εμείς εδώ τι ακριβώς θα μας κάνεις. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα φτιάξω μια σαλάτα η οποία μέσα έχει μαρούλι, έχει μπέικον, έχει ντομάτι. Λοιπόν, μια και είπες μαρούλι, να θυμηθούμε κάτι συγκεκριμένο το οποίο ενδιαφέρει και τον κόσμο. Έχουμε μαζί μας σήμερα τη Soex με την μοναδική συσκευή ανίχνευσης νητρικών αλάτων, την οποία τη χρησιμοποιούμε σε λαχανικά, ομά κρέατα και φρούτα, όπως το πορτοκάλι. Λοιπόν, συνέχισε, Νίκο. Ωραία. Έχει, λοιπόν, είπαμε μαρούλι, έχει μπέικον, έχει άνηθο, έχει, έχει σάλτσα από το dressing. Θα κάνεις ένα dressing, ναι, που θα είναι βασισμένο στο... Ναι, έχει ντοματίνια, ναι, και έχει και γιαούρτι που είναι πάλι στο dressing του. Βελανίδια, τα οποία είναι δικά μας εδώ, κριτικά, εξαιρετικά. Και, είναι... και μπορούμε να τα τρώμε το ίδιο νόστιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, μην προτιμάτε να τρώτε ντομάτα τώρα που είναι χειμώνας. Πάρτε ντοματίνια και θα νιώθετε ότι είστε στο καλοκαίρι. Είναι απίστευτη γεύση, γεμίζει το στόμα σαν να τρώτε κάτι το οποίο είναι, γεμίζει το στόμα με αρώματα από ντομάτα. Λοιπόν, λίγο. Είναι μεγάλη διαφορά. Εντελώς, ναι. Τεράστια. Λοιπόν. Ξεκινάω ψιλοκόβοντας το μαρούλι, το αγγούρι και τα ντοματίνια. Προετοιμάσαι να κόβεις τα λαχανικά στο, ναι, χέρι. Ξεκινάω, όχι. Ή στο μαχαίρι, πώς θα το κόβεις. Στο μαχαίρι. Στο μαχαίρι, ε. Ωραία, οκ. Okay. Κόβω τα λαχανικά με το μαχαίρι. Ξεκινάω με το μαρούλι. Αν και ο σωστός ψιλοκομμένα ή χοντροκομμένα. Μπουκές, μεγάλες. Ναι, ναι. Ωραία. Ο σωστός τρόπος είναι... Ξέρεις τι λένε, ότι τα λαχανικά όταν τα κόβεις με το μαχαίρι, ναι, τα τραυματίζουμε. Οπότε καλύτερα να τα κόβουμε με το χέρι. Και ναι, εγώ προτιμώ να το κόβω με το χέρι. Ωραία. Ωραία. Θα βάλεις και αγκούρι, το αγκούρι, ας πούμε, θα το βάλεις ολόκληρο. Α, έτσι, θα το κόψω. Πέτας. Για να δω εγώ λίγο τα λιγκουίνι. Και συνέχισε εσύ. Ωραία. Σαν να μαγειρεύεις στο σπίτι, μόνος σου, με τους φίλους σου. Θα βάλουμε και λίγο αλάτι, χοντρό, ναι, στο νερό μας. Ψιλοκόβουμε τα ντοματίνια. Νομίζω την προηγούμενη φορά έχεις δείξει ότι μπορούμε να τα κόψουμε και έτσι, αλλά και έτσι. Αλλά και στα τέσσερα. Ναι. Ωραία. Έχεις βάλει μόνο τα μαρούλι, μαρούλι, ναι, αγκούρι και ντοματίνια. Και τα ντοματίνια. Τα βελανίδια. Ωραία. Στη συνέχεια θα κόψουμε μανιτάρι σε φέτες. Καλό είναι να το μαριναρούμε το μανιτάρι το φρέσκο, έτσι, για, ναι, κάποια λεπτά. Ναι. Δηλαδή, αν μπει τώρα μέσα στο dressing, ναι, είναι καλύτερο να μείνει 5-10 λεπτά. Ωραία.
Ανάβω. Άσε να σου δείξω εγώ, γιατί δεν ξέρεις, ναι. Θα ανάψω το τηγανάκι, το τηγάνι. Θα το ζεστάνω λίγο. Με λίγο ελαιόλαδο, Με λίγο ελαιόλαδο. Και θα βάλω το μανιτάρι μαζί με το μπέικον. Κάτσε να πάρω εγώ το μπολάκι, να σε βοηθήσω. Το οποίο θα κόψω σε μικρά κομματάκια. Ζουλιέν, έτσι. Ναι. Α, όχι, θα το ψιλοκόψεις. Λοιπόν. Παίρνει ένα wok, λοιπόν. Ναι, το και... αφήνεις να κάψει, βάζεις ελάχιστο ελαιόλαδο. Ελάχιστο, γιατί το μπέικον ούτως ή άλλως έχει λάδι. Μπράβο. Ρίχνω μέσα. Αχνίζει, οπότε μπορείς να δουλέψεις, ναι. Ναι. Το μπέικον μου. Το αφήνω να κάψει λίγο, να βγάλει και αυτό τα ζουμιά του. Και μετά προσθέτω τα μανιτάρια για να μαλακώσουν και αυτά και να αποκτήσουν άλλη υφή. Ωραία, λοιπόν, θες να κάνεις μία μάζα να ομογενοποιήσουν λοιπόν τα αρώματά τους, το μπέικον μαζί με το μανιτάρι, που ουσιαστικά το μανιτάρι δεν έχει και τίποτα. Ναι, δεν είναι. Είναι... Λοιπόν, θέλει να πάρει τη γεύση το μανιτάρι από το μπέικον, έτσι ακριβώς. Ένα-δύο ανακατέματα. Εδώ σου έχω αλάτι και πιπέρι, αν θες να σπάσεις μέσα. Ναι. Και φυσικά αυτά θα τα αφήσεις, θα τα κάνεις dressing, τι θα κάνεις με αυτά. Ναι. Θα προσθέσω λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Τώρα. Για να πάρει τα αρώματα από τον μπέικον. Και ό,τι λάδι μείνει περιττό θα το πετάξουμε. Όχι, θα το χρησιμοποιήσεις. Θα το ανακατέψω με το γιαούρτι για να μπορώ και το γιαούρτι να το κάνω λίγο πιο υγρό, να μην είναι πιο ρευστό. Πιο ρευστό, ναι. Ναι. Και θα πάρεις μέρος από το ελαιόλαδο που έχει βγάλει το μπέικον και έχεις προσθέσει και εσύ. Ναι. Ουσιαστικά θα πάρεις ένα αρωματικό ελαιόλαδο με άρωμα από μπέικον και από τα μανιτάρια ό,τι βγάλουν. Ναι. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσεις στο dressing που θα κάνεις για τη σαλάτα. Ναι. Επίσης τώρα θα ρίξω και λίγο κονιάκ έτσι για να αρωματίσω. Για να πάρεις. Ναι, για να... Ωραία. Για να βάλω εγώ τα λιγκουίνι, τα οποία είναι έτοιμα. Συνέχισε εσένα να σου ρώσω εγώ τα λιγκουίνι. Νομίζω είναι έτοιμο. Ωραία. Θα κόψουμε ένα πορτοκάλι και θα το στύψουμε. Για να πάρουμε το χυμό του. Και σε ένα μπολάκι. Λοιπόν, θες ένα βαθύ πιάτο, ας δώσω ένα βαθύ πιάτο. Ένα βαθύ πιάτο. Ωραία. Θα δούμε να χρησιμοποιήσεις. Θα προσθέσουμε το γιαούρτι. Σου έχω εδώ και ένα πιρουνάκι. Ωραία. Για να σε. Αυτά εδώ τώρα. Τα μανιτάρια μας μαζί με το μπέικον θα τα ρίξουμε στη σαλάτα. Ωραία. Το ζουμάκι λοιπόν, το κρατάμε, είπαμε. Συνέχισε να βάζεις εσύ ωραία τα λαχανικά. Αφήνεις το λαδάκι στην άκρη για να κάνουμε το dressing. Λοιπόν, όσο ο Νίκος έβαλε τα λαχανικά, εμείς πάμε να δούμε διαφημίσεις και να γυρίσουμε να συνεχίσουμε να τελειώσουμε το λιγκουίνι με το πέστο και τη σαλάτα και να συνεχίσουμε να σας κάνω και εγώ ένα πιάτο με ψητά κυδόνια, κανελογαρίφαλα και μαυροδάφνη. Πάμε για διαφημίσεις. Ο Νίκος είναι σεφ σε ξενοδοχείο. Η Μαριάννα εργάζεται στη Βαρκελόνη. Και εμείς τι κάνουμε? Θα σπουδάσουμε στην Ακαδημία Κρητικής Γαστρονομίας. Η μοναδική σχολή που σε εξειδικεύει και στην κριτική διατροφή. Διδασκαλία υψηλού επίπεδου στο πεντάστερο ξενοδοχείο Πανόραμα. Προσιτά δίδακτρα, εκπαιδευτικές εκδρομές. Και το καλύτερο, 5 μήνες πρακτική εξάσκηση και πληρώνεσαι. Ακαδημία Κρητικής Γαστρονομίας. Σπούδασε το μέλλον σου. Η κοινωνία αλλάζει πρόσωπα και σχήματα, όμως τα αδιέξοδα της ανθρώπινης φύσης και της ανθρώπινης ψυχής παραμένουν.
Στην υπόθεση ζωής χαράζουμε κοινή πορεία πλεύσης, αναζητώντας απαντήσεις σε ό,τι μας απασχολεί. Από την τηλεόραση Κίδων, κάθε Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Υπάρχουν πολλά που θα θέλατε να ακούτε. Στη ζωή μας δεν θέλουμε υπότιτλους. Ear Plus Ξεπαπαδάκης. Ακουστικά βαρικοείας σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Τώρα με πρωτοποριακό σχεδιασμό και εξ ολοκλήρου κατασκευή με λέιζερ. Η ακοή είναι σημαντική για την ανθρώπινη επικοινωνία. Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε και να σας προτείνουμε την πιο σωστή λύση για τις ανάγκες σας. Ear Plus Ξεπαπαδάκης. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και στις Μοίρες. Κάποιες μέρες εμείς τις κάνουμε ξεχωριστές. Θέλουμε να χαιρόμαστε, να είμαστε γενναιόδοροι. Γι' αυτό βάζουμε στο φαγητό την τέχνη μας και εκλεκτό κρέας από το κατάστημα Χάσικος φυσικά. Μαζί προσφέρουμε το καλύτερο. Ηγουμένου Γαβρίλη 26, Ρέθυμνο. Προσφορές της εβδομάδας. Χοιρινές μπριζόλες καρένοπες 3,69. Κοτόπουλο μπουτινοπό 2,49. Λουκάνικα hot dog 2,30. Χοιρινό ρολόγιο μισθό 4,40. Διοκαρπέτ, όπως αξιοπιστία. Ανατόλια, όπως ποιότητα. Πέρσικα, όπως ποικιλία. Πατεράκης, όπως λέμε, αδιαπραγμάτευτη αξία. Πατεράκης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Διοκαρπέτ, Ανατόλια, Πέρσικα. Χαλιά χειροποίητα και μηχανής, μοντέρνα και κλασικά. Μοκέτες σε υπέροχα σχέδια και χρώματα. Κουρτίνες υψηλής αισθητικής. Ποτέ άλλοτε η ποιότητα δεν ήταν τόσο προσιτή. Πατεράκης, στην Χρυσοπηγής 25. Κόνματ. Χημικά, μονωτικά, δομικά υλικά. Πελεκαπίνα γανίων. Αυτός είναι ένας πολιτικός μηχανικός. Αυτός ένας οπτικός. Και αυτή η δασκάλα αγγλικών του παιδιού σας. Θα τους εμπιστευόσασταν αν ξέρατε ότι δεν είναι διπλωματούχοι. Όχι. Τότε μην εμπιστεύεστε και την αισθητική σας φροντίδα σε ανθρώπους που δεν έχουν δίπλωμα. Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Εμπιστεύομαι για την περιποίηση του προσώπου και του σώματός μου μόνο διπλωματούχους αισθητικούς. Θέλω επιστημονική κατάρτιση, τεχνογνωσία, αποτέλεσμα και ασφάλεια στις θεραπείες μου. Αναζητώ τα πιστοποιημένα μέλη της ΕΔΑΚ και αυτό το σήμα. Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Είναι θέμα αισθητικής. Είναι θέμα υγείας. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα, το Αντικριστό. Τα φαγητά αγνά και παραδοσιακά, όπως τον παλιό καλό καιρό. Τα υλικά, τα κρέατα, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, όλα κριτικά. Η συνταγή από την εποχή του Ομήρου. Ψήσιμο Αντικριστό για περίσσια νοστιμιά. Τώρα, με ανανεωμένο μενού και ένα ασφαλή πιστοποιημένο παιδότοπο. Όποιος λογάται μερακλής, ξέρει να ξεχωρίζει. Γι' αυτό και την παράδοση παντοτινά στηρίζει. Στα περιβόλια, Χανιά. Αλφα Ιαλουρόνικ, το καλύτερο δώρο για σας και αυτούς που αγαπάτε. Αλφα Ιαλουρόνικ ανανεώνει την επιδερμίδα, ανακουφίζει από τους πόνους των αρθρώσεων. Αλφα Ιαλουρόνικ, το πιο οικονομικό για αγωγή 50 ημερών. Αλφα Ιαλουρόνικ, στα φαρμακεία. Ξέρετε ποιο είναι κατάλληλο για το παιδί σας? Αν ήταν στο χέρι σας να ελέγχετε άμεσα τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, τι θα λέγατε? Με την παγκόσμια αναγνωρισμένη συσκευή Nitrate Tester της OEX, ανιχνεύουμε τις επικίνδυνες συγκεντρώσεις των νητρικών αλάτων στα φρέσκα φρούτα, στα λαχανικά αλλά και στον οπό κρέας. Τώρα και στην Ελλάδα μπορούμε να ελέγχουμε εύκολα και γρήγορα τα προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά. Για να έχουμε υγεία εμείς και τα παιδιά μας. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Nitrate Tester Soex. Ανάβει πράσινο στη διατροφή σας. Γνήσιο κριτικό απάκι. Αυθεντική γραβιέρα νάξου. Πενές ολικής άλεσης. Σάλτσα με φέτα, ελαιόλαδο και μυρωδάτο θυμάρι. Οι νέες γεύσεις του Γρηγόρη φτιάχνονται κάθε μέρα σε κάθε κατάστημά μας με γνήσια ελληνικά υλικά.
Νέες μοναδικές χορταστικές σαλάτες και μακαρονοσαλάτες από τον σεφ Αλέξανδρο Παπανδρέου και τον Γρηγόρη. Γρηγόρης, φτιάξε τη μέρα σου. Κρεοπολία 108. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας κρέατος με τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της αγοράς. Κρεοπολία 108. Με 3 καταστήματα στα Χανιά. Πρώτη σε ποιότητα και ποικιλία. Πρώτη σε κατανάλωση και τιμές. Τώρα, κάνοντας τις αγορές σας μέχρι 31 Ιανουαρίου, συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με δώρο 1 Citroën σε 1 και 10 δώρο επιταγές των 100 ευρώ. Κρεοπολία 108. Ποιότητα στο κρέας. Οι προσφορές της εβδομάδας. Ζυγούρι ελληνικό 4,40. Ρολό κοτόπουλο ελληνικό 4,40. Σπαλομπριζόλα χοιρινή 3,45. Στα Ίνκα, κάθε εβδομάδα γιορτής, κάνουμε πράξη και μια μεγάλη σας ευχή. Γιορτάστε μαζί μας και αυτή την εβδομάδα από 5 έως 11 Δεκεμβρίου με χοιρινή σπάλα 29% φθηνότερα, σέλινο ή σέλερ Χανίων μόνο 98 λεπτά, Ρίο Μάρε τόνο σε ηλιέλαιο 25% φθηνότερα, Μιράντα Παπαδοπούλου, κακάο και σοκολάτα 30% φθηνότερα, Γεράνι Γκαζόζα, Μπιράλ ή Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου 40% φθηνότερα. Planet Scone 55 μεζούρων 50% φθηνότερα. Softex χαρτοπετσέτα γίγα 40% φθηνότερα. Χριστουγεννιάτικο δέντρο από 39,70 29 ευρώ και 90 λεπτά. 35 χρόνια μαζί. 35 εβδομάδες γιορτή. Ίνκα. Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας. Λοιπόν, γυρίσαμε από διαφημίσεις και για όσους δεν μας είδατε στο πρώτο μέρος, σας θυμίσω ότι σήμερα μαζί μας είναι ο σπουδαστής από μαγειρική σχολή, από τμήμα μαγειρικής, ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος μας έχει κάνει ένα σιλιάνικο πέστο, το οποίο το έχει πειράξει, έχει βάλει και λιαστή ντομάτα. Έχουμε βράσει εδώ λιγκουίνι και συνεχίζει φτιάχνοντας μια σαλάτα. Φάρμα την έχει ονομάσει, έχει μανιτάρια, έχει μπέικον, έχει μαρούλι, έχει βελανίδια και τώρα θα μας κάνει. Και το dressing. Dressing, λοιπόν. Ωραία. Πού λοιπόν. Είναι, έχεις ξεκινήσει και έχεις βάλει γιαούρτι. Έχω βάλει το γιαούρτι. Θα προσθέσω χυμό από πορτοκάλι. Χυμό πορτοκάλι. Καρίνα. Και βέβαια. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Θα πάρεις και ένα μέρος από αυτό ή θα το βάλεις όλο. Όλο θα το βάλω. Αλλά εντάξει, και να έχει μερικά κομμάτια δεν μας πειράζει. Ούτως ή άλλως είναι μέσα στη σαλάτα. Αυτό είναι το λάδι που έχει σωτάρει μέσα το μπέικον και τα μανιτάρια. Ένα αρωματισμένο. Ελαιόλαδο με μπέικον και μανιτάρια. Θα δώσει έξτρα γεύση στο dressing. Θα προσθέσω βέβαια λίγο περάκι και λίγο αλάτι. Ωραία. Θα τα ανακατέψω. Για να γίνει πιο ρευστό το γιαούρτι. Θα αποκτήσει. Ωραία. Να μην είναι τόσο κολλώδες. Να γίνει ομοιογενές λοιπόν, ναι. Να γίνει dressing. Να ρευστοποιηθεί έτσι, οκ, okay, αυτό δεν θέλεις. Ναι, ναι. Άμα θες μπορείς να το... Α, έχεις κι άλλο χυμό πορτοκάλι. Ναι, να το κάνουμε έχεις λίγο. Έχεις βάλει αλάτι, έχεις βάλει πεπέρι. Ναι, έχω βάλει από όλα. Θα βάλουμε λίγο ακόμα. Αν θες έχω και νεράκι εδώ, ναι. Αν χρειαστεί. Αφού το δοκιμάσεις πρώτα να μας πεις που είναι. Μια χαρά. Λίγο αλατάκι να μην το θέλει ακόμα. Ωραία. Προσθέτουμε. Θα σου δώσω ένα κουτάλι αν θες να το ανακατέψεις. Ναι.
il dolce gioco dell'amore. Graziosa. Εντάξει, στα υλικά βέβαια δεν υπάρχει περιορισμός. Ανάλογα στα άτομα. Εγώ ξέρεις, θαύμαζα τώρα. Πες. Λοιπόν, θαύμα ένα μπαγιάτικο ψωμί, ένα χωριάτικο, το οποίο θα το φρυγάνιζα να με το... λίγο ελαιόλαδο. Να το κάνεις κρουτόνι. Ναι, και θα έκανα κρουτονάκια, ναι. Λοιπόν, μια και σε βλέπω για να κατέβεις τα λαχανικά σου, θέλω πάλι να σας θυμίσω ότι μαζί μας σήμερα είναι η Soex με τη μοναδική συσκευή ανίχνευτης νητρικών αλάτων, την οποία τη χρησιμοποιούμε σε λαχανικά, φρούτα και ομά κρέατα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, έχεις δοκιμάσει. Ωραία. Για να δοκιμάσω εγώ, μου αφήνεις, ε. Ωραία, οκ. Okay. Δροσερή και έχει πάρει και γεύση από τον μπέικον και τα μανιτάρια. Εγώ θα βάζα λίγο αλάτι ακόμα, αλλά μένα μου αρέσει το αλάτι. Εντάξει, αυτά και αυτό θα βάλω. Περιορέξεως. Ωραία. Κάτσε να την ανακατέψουμε λίγο, μια και πρώτη. Θα τη φάω εγώ, γι' αυτό έβαλα αλάτι. Και βέβαια τον άνηθο, τον έχω αφήσει τελευταίο. Για θα... το φίνο του άρωμα. Ναι, και το αφήνω για το τέλος για να το... Για να σώσει το μαχαίρι. Δεν το χτυπάμε. Δεν το ψιλοκόβω πολύ. Γιατί αν νερώσει... Σε πολλούς δεν αρέσει ο άνηθος. Ο άνηθος, αν θέλετε, μην το βάζετε. Ναι, κατ' εμέ ταιριάζει απόλυτα γιατί έχει και το γιαούρτι μέσα. Το γιαούρτι αγαπάει πάρα πολύ τον άνηθο. Εντάξει, όλα είναι προαιρετικά και όλα είναι. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει ό,τι θέλει. Ναι. Κάποιος μπορεί να βάζει λόλα, κάποιος μπορεί να βάζει άισμπερκ. Καλός μπορεί να βάζει. Να μην έβαζε ντοματίνια, να βάζει. Και το άισμπερκ θα ταιριάζει, σωστά. Ναι. Λόλες, ναι, ρόκα. Οτιδήποτε πράσινο να βάλω. Ωραία. Μπορείς να θέλεις βάλω στο πιάτο να δει και ο κόσμος τι ακριβώς έχεις κάνει. Πάρε κοντά εδώ το. Ωραία. Όπως εσύ θες αδειάσαι το, μην αγχώνεσαι. Μια χαρά. Ωραία. Και θα κόψω και... Έξτρα λίγο μαϊντανό. Άνηθο, βέβαια. Άνηθο, ναι. Ωραία. Για να τον προσθέσω εδώ. Ωραία. Έτοιμη σαλάτα σου. Ναι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Μίνιμαλ, θα έλεγα. Ναι, είναι λίγο μικρή. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να σκουπίσω λίγο εγώ τον πάγκο σου. Και έχουμε βράσει ήδη εδώ λίγο χαρτί. Έχουμε βρασμένο εδώ το λιγουίνι, το οποίο όπως σας έχω πει αρκετές φορές δεν το ξεπλένουμε. Απλά έχω βάλει ελάχιστο ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν μεταξύ τους τα ζυμαρικά, γιατί έχουν θερμότητα, έχουν θερμοκρασία. Θα αφήσω στην άκρη, εδώ έχεις το πέστο που έχεις κάνει στο πρώτο μέρος και θύμισε μας τι έχεις βάλει ακριβώς για να... Έχω βάλει βασιλικό, σκόρδο, κουκουνάρι, παρμεζάνα, ελαιόλαδο και αυτό. Τα έχεις τυπίσει στο μπλέντερ. Ναι, και λιαστή αλλά... ντομάτα, ε. Ναι, και λιαστή ντομάτα, βέβαια. Που το προτείνω εγώ. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να σου ξεπλύνω λίγο το wok σου και να συνεχίσεις να μας φτιάξεις το πιάτο. Ωραία. Εγώ βρίσκω και λίγο νεράκι, σε βοηθήσει για τα μακαρόνια. Ναι, να μην κολλήσουν. Mm-hmm. Αν και άμα τα βγάλεις κατευθείαν από την κατσαρόλα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα συνεχίσει το τηγάνι. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina. Για μια μερίδα είναι αρκετό αυτό εδώ. Ανάβουμε το μάτι. Θα τα αφήσουμε λίγο. Θα πάρουμε ένα κουταλάκι. Τα μακαρόνια, όταν τα κάνεις στο τηγάνι, ακούγεται η... Παίρνουν κατευθείαν και θα προσθέσουμε δύο κουταλιές. Ωραία. Από το πέστο μας. Άλλο ένα πιάτο. Σαλά, λιγουίνι. Όχι. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει ο Νίκος το πιάτο με το πέστο, πάμε εμείς να θυμηθούμε πάλι τα υλικά.
Παραλλαγή πέστο Σικελία 5 γραμμάρια, φύλλα βασιλικού 110 γραμμάρια, ελαιολάδο 75 γραμμάρια, κουκουνάρι ή καριδόψυχα, 2 σκελίδες κόρδο, 50 γραμμάρια πεκορίνο, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, 250 γραμμάρια βρασμένα λιγκουίνι. Λοιπόν, όσο ο Νίκος τελείωνε το πιάτο του με το πέστο, το σιλιάνικο πέστο και είδαμε εμείς τα υλικά, είμαστε έτοιμοι να μας το στήσει τώρα στο πιάτο. Ωραία. Για φτιάξε μας λίγο το πιάτο να δούμε τι ακριβώς έχεις κάνει. Μουσένη. Τα αρώματα όντως είναι πραγματικά εκπληκτικά. Ωραία. Τέλεια. Ένα λιγουίνι. Λιγουίνι με πέστο από βασιλικό, τριμμένη ντομάτα, αλατάκι, πιπεράκι. Έχεις βάλει και φρέσκια ντομάτα. Και φρέσκια έχεις βάλει λιαστή ντομάτα, έχεις βάλει σκόρδο, κουκουνάρι, ναι, ναι, ελαιόλαδο, βασιλικό που έχεις φέρει από τη γλάστρα σου και όχι πλατύφυλλο. Σας μπορείτε να βάλετε και πλατύφυλλο. Όχι και πλατύφυλλο, κανονικά μπαίνει πλατύφυλλο βασιλικός. Okay. Λοιπόν, και έχεις φτιάξει και μια σαλάτα την οποία την έχεις ονομάσει Φάρμα με βελανίδια. Πες μας λίγο και ακριβώς έχεις βάλει και το dressing. Λοιπόν, έχω φτιάξει μια σαλάτα, έχω ξεκινήσει από τα λαχανικά, δεν τα έχω ψιλοκόψει. Τα έχω κόψει κονκασέ στην ουσία. Mm-hmm. Ωραία. Και... σε χοντρά κομμάτια. Ναι, σε χοντρά κομμάτια. Έχω βάλει όλα μέσα... τα λαχανικά, και το αγγούρι και τα βελανίδια, ναι, 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 και τα μανιτάρια τα οποία τα έχεις σοτάρει μαζί, με, σοτάρει το μαζί, ναι, με τον μπέικον και τα έχω σβήσει με κονιάκ και όλη αυτή τη λιπαρή ουσία που έχουν αφήσει. Την έχω κρατήσει και την έχω ενώσει για το dressing με γιαούρτι. Φράσκο χυμό πορτοκάλι. Φράσκο χυμό πορτοκάλι και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο και γευστικό dressing. Τα αρώματα ειλικρινά είναι καταπληκτικά και από το πέστο αλλά και η σαλάτα στην οποία έχει βάλει άνηθο που εγώ προσωπικά λατρεύω γιατί στη συγκεκριμένη σαλάτα αγαπά το άνηθο γιατί έχει και γιαούρτι το οποίο θα αναδείξει αυτό που θέλουμε, το dressing. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάλι τα υλικά αφού είδαμε πρώτα. Μάλλον είδαμε πριν τα υλικά για το λιγκουίνι με το πέστο. Πάμε να θυμηθούμε πάλι και τα υλικά για τη σαλάτα. Και αφού γυρίσουμε, εγώ θα σας φτιάξω κυδόνια ψητά με μαυροδάφνη και κανελογαρίφαλα. Πάμε. Σαλάτα Φάρμα, 2 ντομάτες τριμμένες, 5 λιαστές ντομάτες, σαλάτα μαρούλι, 150 γραμμάρια μπέικον, 100 φέτα, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κεσετάκι γιαούρτι, 1 αγγούρι, 70 γραμμάρια μανιτάρια, άνηθο και ελαιόλαδο. Λοιπόν, θυμηθήκαμε τα υλικά για το δεύτερο πιάτο που μας έφτιαξε ο Νίκος, που είναι μια σαλάτα με ένα dressing που έχει κάνει με γιαούρτι και μπέικον. Έχει πάρει το λάδι από το μπέικον που έχει σοτάρει. Και όπως σας είπα και εγώ, θα σας φτιάξω σήμερα ψητά κηδόνια, μιας και είναι αυτή την εποχή στα καλύτερά τους. Μπορείτε να τα κάνετε μαρμελάδα, μπορείτε να τα κάνετε γλυκό, μπορείτε να τα κάνετε όμως και ψητά, να τα φάτε με γιαούρτι, να αρωματίσετε ένα γιαούρτι με το σιρόπι που θα μείνει, που θα κατεβάσει. Εμείς θα βάλουμε μαυροδάφνη και κανελογαρίφαλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Σας δείξω τι ακριβώς θα κάνουμε για να φτιάξουμε τα ψητά κηδόνια με κανελογαρίφαλα και μαυροδάφνη. Ψητά κηδόνια με μαυροδάφνη και κανελογαρίφαλα. 4 μεγάλα κηδόνια, 1 φλιτζάνι του σαγιού καστανή ζάχαρη, 750 ml μαυροδάφνη, 1 ξυλάκι κανέλα, 4 με 5 καρφάκια γαρίφαλο. Και αφού είδαμε τα υλικά, πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τι ακριβώς θα κάνουμε. Παίρνουμε ένα πανί ή ένα χαρτί κουζίνας. Πολλών ειδών ποικιλίας από κηδόνια έχουν στο εξωτερικό μέρος τους χνούδι. Παίρνουμε και σκουπίζουμε τα κηδόνια να φύγει το χνούδι τους και μετά τα πλένουμε. Λοιπόν, εγώ σας δείχνω απλά τώρα τι κάνουμε, γιατί το έχω κάνει από πριν, τα έχω πλύνει, είναι ήδη έτοιμα. Και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε το κηδόνι και το κόβουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά θα σας δείξω πρώτα τι θα κάνουμε και θα συνεχίσω μετά. Έχω μια κατσαρόλα την οποία έχω βάλει να κάψει και βάζω μέσα τη μαυροδάφνη. Τα υλικά που σας έχω δώσει είναι αυτά που θα βάλετε. Μην πειράζετε τίποτα, θα βγει ένα τέλειο σιρόπι. Λοιπόν, βάζουμε μαυροδάφνη, την κανέλα. Βάλτε και 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 γαριφαλάκια ή αλλιώς μοσχοκάρφια. Και θα πάρουμε τώρα το κηδόνι και θα το κόψουμε στη μέση. Ή θα τα διάσετε με ένα παρισιέν, αυτό το κουτάλι το μηχανικό που βοηθάμε για τα γεμιστά, λοιπόν, που βάζουμε για τα γεμιστά, ή θα το κόψουμε στα 4 και θα πάρουμε ένα μικρότερο μαχαιράκι και θα πάμε κατά αυτόν τον τρόπο και θα τα κόψουμε και θα τα βάλουμε όρθια
Λοιπόν, τι είναι, να κάνουμε, τι είναι καλό να κάνουμε, είναι να βάζουμε και λίγο λεμόνι για να μην μας μαυρίσει το κυδόνι, γιατί θα δείτε ότι αμέσως μαυρίζει. Κατευθείαν, μόλις εκτίθεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Λοιπόν, έχουμε βάλει λοιπόν εδώ την μαυροδάφνη και τα κανελογαρίφαλα. Θα βάλω και την καστανή ζάχαρη. Το κυδόνι δεν χρειάζεται ξεφλούδισμα, έτσι? Όχι, όχι, γιατί αν το ξεφλουδίσουμε, πολύ καλή ερώτηση. Αν ξεφλουδίσουμε λοιπόν το κυδόνι, θα διαλυθεί. Η σάρκα, αυτό εδώ το κρατάει στερεό. Μπράβο, yeah. Ακριβώς. Λοιπόν, αν θες, κάτσε να σου ανοίξω και σένα να με βοηθήσεις. Ωραία. Κόψω. Πάρε το μαχαιράκι. Να βγάζω τα κουκούτσια. Να βγάλω τα κουκούτσια, να τα κόψω εγώ σε τέσσερα. Εκεί κάτω έχεις και τον κάδο, οπότε σε διευκολύνει και εγώ συνεχίζω από εδώ. Λοιπόν, και ελέγχουμε παράλληλα και τη μαυροδάφνη, την οποία θέλουμε μόνο να μας λιώσει η ζάχαρη. Μόλις λιώσει η ζάχαρη, θα την αφήσουμε στην άκρη και θα την βάλουμε μετά πάνω από το ταψάκι. Λοιπόν, τι μπορούμε τώρα να κάνουμε? Να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη με μέλι, ε? Μπορούμε να βάλουμε και μέλι, να το δοκιμάσουμε. Ωραία. Ταιριάζει απίστευτα τέλεια με ένα παγωτό καϊμάκι με σαντιγί. Θα χτυπήσετε κρέμα γάλακτος φυτική είτε ζωική. Θα είναι παγωμένη από το ψυγείο, όπως σας έχω πει πολλές φορές. Θα βάλετε λίγη άχνη ζάχαρη. Θα προσθέσετε μέσα και λίγο κονιάκ, αν θέλετε, ή ένα άλλο λικέρ. Θα την χτυπήσετε λοιπόν, θα την κάνετε παχύρευστη, σαν γιαούρτι. Θέλετε να τη βάλετε σκέτη από πάνω όταν βγουν, θέλετε να την ενσωματώσετε με γιαούρτι και να κάνετε μια εύκολη και γρήγορη μουσ, κάντε τη. Ταιριάζει τέλεια, σας είπα, με γιαούρτι. Μια εύκολη μουσ γιαουρτιού που σας είπα μόλις τώρα, ή με ένα παγωτό καϊμάκι ή μαστίχα. Και πάτε κατευθείαν στην πόλη. Πολύτικα αρώματα. Παρακολουθείτε. Προσοχή, αν έχετε κοφτερό μαχαίρι, μα προσέχετε να μην κοπείτε. Ωραία. Επίσης μπορείτε να βάλετε και εκτός από μαυροδάφνη ένα γλυκό κόκκινο κρασί. Να βάλετε και κονιάκ αν θέλετε μέσα μαζί με το κρασί. Έξτρα γεύση. Να καθαρίσω λίγο και να τελειώσω με το τελευταίο. Τα βλέπετε τώρα, έχουν μείνει μόνο μερικά δευτερόλεπτα και έχουν αρχίσει και μαυρίζουν. Δείτε τα εδώ. Εδώ είναι και τα φώτα και είναι λογικό. Κατευθείαν μπορείτε να τα πασαλείψετε με λεμόνι. Ή να έχετε μέσα σε μια μπασίνα νερό μαζί με λίγες σταγόνες από φρέσκο, φρεσκοστημένο λεμόνι και να τα βάλετε μέσα εκεί. Και όταν τελειώσετε να τα απλώσετε μετά στο ταψί και να βάλετε αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι έτοιμο, έχει πάρει βράση το σβήνο. Έχει βγάλει γλυκά αρώματα. Αυτό μπορείτε να το πιείτε κιόλας. Όπως είναι, τα αφήστε λίγο να είναι χλιαρό και να πιείτε τη μαυροδάφνη μαζί με τα αρώματα από κανέλα και γαρίφαλο. Για ένα κρύο βράδυ του χειμώνα. Απίστευτο, θα σας χαλαρώσει και θα κάνετε το πιο εύκολο και γλυκό ύπνο. Λοιπόν, περάσαμε και στο τελευταίο. Τι κάνω τώρα? Λοιπόν, καλό είναι να είναι κολλητά, να μην τα κινούνται. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το μείγμα, μισό λεπτό να το αδειάσω εδώ στο ποτήρι. Θα πάρω την κανέλα, θα την πατήσω. Έχει μαλακώσει. Θα την κάνω στα 4 και θα τη διασκορπίσω μέσα στο ταψί να πάνε παντού τα αρώματα της κανέλας. Λοιπόν, και μετά θα πάρω μαυροδάφνη, έχει λιώσει ζάχαρη, έχει μέσα και τα κανελογαρίφαλα. Θα τα πλώσω παντού. Ωραία. Έχω προθερμάνει
το φούρνο στους 180, μάλλον στους 200 βαθμούς καλύτερα. Και θα σας πω τώρα τι θα κάνουμε. Καλό είναι λοιπόν να βάλετε πάνω ή να τα αφήσετε έτσι για μισή ώρα, 20 λεπτά, να πάρουν μια βράση, να τα σκεπάσετε μετά με αλουμινόχαρτο, να τα αφήσετε άλλα 20 λεπτά και στο τέλος συνολικά θέλουν γύρω στη μία ώρα και ένα τέταρτο για να γίνουν τέλεια, για να κάνουν το σιρόπι τους, να πάρουν το χρώμα. Λοιπόν, εγώ θα τα βάλω τώρα στους 200 βαθμούς, ξεσκέπαστα, για 20 λεπτά και μετά θα συνεχίσω. Λοιπόν, πάμε εμείς να θυμηθούμε πάλι τα υλικά και να γυρίσουμε, γιατί έχω ήδη έτοιμο άλλο ένα ταψί. Να στήσουμε και το τρίτο πιάτο μετά από τα δύο του Νίκου. Λοιπόν, τα βάζω στο φούρνο. Λοιπόν, θυμηθήκαμε τα υλικά για τα κυδόνια, για τα ψητά κυδόνια με κανελογαρίφαλα και μαυροδάφνη. Σας είπα 2-3 εναλλακτικές, ότι μπορείτε να βάλετε κόκκινο κρασί, μπορείτε να προσθέσετε και κονιάκ, ακόμα και βανίλια. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη έτοιμο το δεύτερο, το οποίο έχει ένα ανάλαφρο σιρόπι. Θα σας βάλω μισό λεπτό να πάρω ένα πιάτο, να δείτε ακριβώς τι έχει γίνει. Αν σε περίπτωση που δεν το θέλετε τόσο αραιό, λοιπόν, δείτε εδώ. Αυτό όσο μένει, θα δένει, θα βγάλει το ζελέ από τα κυδόνια. Τα κυδόνια θα βγάλουν το ζελέ τους και θα το δέσουν, την πυκτίνη τους τέλος πάντων. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη το σιρόπι. Αν πάλι δεν το θέλετε τόσο, που για μένα αφήστε το όπως είναι, γιατί οι αναλογίες που σας δίνω είναι ιδανικές και θα γίνει όπως πρέπει, πάρτε και βάλτε πάνω σε ένα μάτι όπως είναι το ταψάκι και αφήστε τα 2-3 λεπτά. Θα αρχίσει να βράζει, να δένει το σιρόπι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πάμε να σας στήσω. Έχω βάλει ένα πιάτο, έχω βάλει εδώ γιαούρτι, σκέτο γιαούρτι. Δροσιστικό, σας είπα ότι ταιριάζει άψογα και το παγωτό καϊμάκι, αλλά και σκέτη σαντιγί, όπως επίσης μπορείτε να κάνετε σκέτη σαντιγί και να την ενσωματώσετε μαζί με γιαούρτι και να κάνετε μια γρήγορη και εύκολη μους. Λοιπόν, θα βάλουμε γιαούρτι και να πάρω ένα. Δύο, να βάλουμε και άλλο ένα. Να πάρω να βάλω το σιρόπι. Για μένα είναι το δέσιμό του αυτή τη στιγμή το ιδανικότερο. Σαν μια ελαφριά σούπα. Λοιπόν, δείτε το. Χειμωνιάτικο επιδόρπιο μετά από ένα τέλειο γεύμα. Μας έχει ξεκινήσει και μας έχει κάνει ο Νίκος εδώ το λιγκουίνι με ένα πέστο σιλιάνικο. Μας έχει κάνει και τη σαλάτα του, τη φάρμα. Και τελειώσαμε με ψητά κυδόνια, στα οποία έχω βάλει γιαούρτι, σφραγιστό γιαούρτι. Και δείτε τι σιρόπι έχουν κάνει. Ειλικρινά είναι απίθανο. Είναι συγκλονιστικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Νίκο που με βοήθησε ουσιαστικά σήμερα με τα δύο του πιάτα. Ήταν πολύτιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, καλή σταδιοδρομία, θα τα ξαναπούμε πιστεύω. Okay. Θα τα ξαναπούμε. Και σε ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, δοκιμάστε τις δύο συνταγές του Νίκου, αλλά και τα ψητά κυδόνια με κανελογαρίφαλα και μαυροδάφνη. Ως τότε, καλό απόγευμα και καλή απόλαυση.